ιεράρχηση που έχω κάνει σίγουρα είναι και επιλογή δική μας. Συλλογική μας, τέλος πάντων. Ναι. Επειδή ο κύριος Όγκος ιδιαίτερα των αγροτικών προϊόντων, ο Όγκος, ο Μεγάλος, είναι από εκεί. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή δίωδο στα σειρώμενα αυτοκίνητα για αυτά. Θα λέω κατευθείαν και την άποψή μου, για να μην πούμε καμία κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει άμεσα, ίσως και τέλος της εβδομάδας. Αλλά στη χειρότερη περίπτωση αρχές της άλλης θα γίνει ο δρόμος σκηνέ φουρνέ, θα κάνουμε κανονικό δρόμο, τουλάχιστον 6 μέτρα, εκεί θα με βοηθήσουν κάποιοι άκρη αυτοί να πάρουν ένα μισό μέτρο για να μπορεί να γίνει τελεία σταύρωση, αλλά θα γίνει κανονικός επαρχιακός δρόμος, με καινούργια τάπεδα και ειδωμένοι που χρειάζεται, με τεχνικά όπου χρειάζεται, σε 2-3 σημεία θα γίνει. Αυτή είναι η άμεση λύση που μπορούμε να κάνουμε, ίσως και τέλος μέσα σε αυτή την εβδομάδα, και εγώ δεν ξέρω αν θα καταλάβετε. Αλλά σίγουρα την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η κατασκευή. Θα διορθώσουμε και τον δρόμο, τον επαρχιακό που είπα, κουφό, πατελάρι, εκεί μόνο για τα χειμώνα να περάσουμε. Γιατί όταν φτάνουμε στο τέλος του πατελάρι, δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου, γιατί είναι τα σπίτια. Τα τέσσερα σπίτια δεν μπορεί να στείλουμε τα γραμμάτια. Γιατί βάλω προτεραιότητα το σκηνέφουνε γύρω το δρόμο. Γιατί δεν επικοινωνούν μόνο τα χωριά μας. Επικοινωνεί και όλο το ανατολικό σέλι. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε ένα δρόμο μέχρι να τελειώσει η γέφυρα η κανονική. Η γέφυρα η κανονική έφυγε έγγραφο σήμερα προς το Υπουργείο να αναλάβει καινούργια γέφυρα. Δεν μπορεί να γίνει. Θα τα πω μετά για την παλιά. Θα γίνει πολύ κοντά στην παλιά, αλλά όχι στην παλιά. Δεν περνά από εκεί, θα είναι λίγο πιο κάτω. Είναι η σκέψη που έκανα τώρα εγώ σαν μηχανικός. Και θα είναι λοιπόν τα σήμερα. Τώρα, αν την περάσαμε από τη στροφή του Αλικιανού, του Παπαγιάννη που λέμε, και περάσει από εκεί να βγει απέναντι και να ενωθεί και λίγο το πουλί τα βογκάτο στον παλιό δρόμο, ή την κάναμε μεταξύ Κοκκινάκη, αυτό θα το πούνε τώρα οι μελετητές. Αλλά ήδη έστειλα, ήδη έγραφο, να αναλάβει το Υπουργείο, επειδή αν αναθέσουμε μελέτη, εμείς στα περιφέρεια, αυτό θα πάρει παιδιά ένα χρόνο. Το Υπουργείο όμως έχει τη δυνατότητα να προχειρήξει μελέτη κατασκευή άμεσα και να ξεκινήσουν οι εργασίες πριν πει το καλοκαίρι, της καινούργιας γέφυρας. Της καινούργιας. Αλλά επειδή εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει, επειδή έχω την υπόσχεση από πάνω από το Υπουργείο, θα ξεκινήσει. Αλλά δεν μπορούμε. Δεν θέλω να σας πω παιδιά κανένα ψέμα. Έτσι, διότι θα με βλέπετε για το πρωτοκύριο καθηγητά. Θα είμαστε στα πόδια σας όλη μέρα και μετά το Μάη που τελειώνουν οι εκλογές. Και το πιο πιθανό είναι πως δεν θα ξαναμεθώ, αλλά μέχρι τον Αύγουστο. Θέλω να με βλέπετε για να ξέρετε αυτά που είπα, αυτά μπορώ να κάνω και δεν υπάρχει κανένα ψέμα πώς θα πω. Η γέφυρα όμως. Πιέσω όσο μπορώ να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι η κατασκευή. Δεν τελειώνει όμως παιδιά ένα έργο μεγάλο, δεν είναι εκατομμυρίων, γιατί είναι μια προεκτίμηση που κάνει σε μηχανικού. Θα θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια. Σε αυτόν τον καιρό πρέπει να έχουμε μια ασφαλή δίωδο με τα φορτηγά. Και για τον τουρισμό και για την παιδεία και για τα προϊόντα μας, κυρίως λέω εγώ. Άρα είναι ο μόνος δρόμος είναι αυτός. Θα φτιάξω το κουφιάνο, θα είναι για ευκολία μόνο. Η παλιά γέφυρα ήδη κατέβηκε μετά από πρότασή μου το Υπουργείο Πολιτισμού όλο το επιτελείο. Είναι μνημείο, ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες καταγραφής και θα ξεκινήσουν σύντομα, αλλά παιδιά εκεί δεν μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω με τους τεχνικούς, μπορώ να συμβάλλω σε βοήθεια άμα θέλουν και σε προτάσεις, αλλά αυτό παιδιά θα πάει πέτρα-πέτρα, θα τα αναλάβει το Υπουργείο, δεν υπάρχει το συναντήνη άφιαρτη. Αυτό σας το υπόσχομαι. Ήδη με τη Μαρία την Λαζάνη που είναι Χανιώτησα έχω κουβεντιάσει, γι' αυτό κατέβηκε με ολόκληρο το επιτελείο του Υπουργείου. Είμαι σε επαφή μαζί της. Στις επόμενες μέρες πιστεύω να έχω μια απάντηση που να μου πει Αποστόλη, ξεκινούμε αυτή τη διαδικασία. Περιμένουμε, ξέρω εγώ, να σταματήσει το νερό, να κατέβει, να κάνει, δεν ξέρω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουν τελειώσει. Σε αυτό η ανάμειξή μου.